γεννιέσαι κι απ' τη μοίρα σου κρατιέσαι. Νιώσεις πως έχουν μουντζώσει, πως χαλή δεν θα σου στρώσει η ζωή να περπατήσεις. Σου το λέω, μη μασήσεις. Αν στο δρόμο για τη δόξα σπάσουν βέλη, σπάσουν τόξα, βρίσκε ξένος εκ των νόσου. Πίστευες στον εαυτό σου, μη τ' αρχίσεις, μη λυγίσεις. Και προπάντων μη μασήσεις. Γιατί όλα φίλε μου δεν είναι όπως φαίνονται. Αλλάζει τύχη σου και όλα ανατρέπονται. Κι εκεί που ένιωθες χαμένος μες στα πληθή, έστειλαν μήνυμα οι χατζάκηδες ότι αυτός ο κύκλος θα κλείσει μόνο αν χυθεί δικό μου αίμα. Το ξέρω ότι από μένα ξεκίνησε αυτή η βεντέτα. Όμως δεν θα τους κάνω το χατήρι να σκοτώσουν το παιδί μου ή εμένα για να ικανοποιηθούν. Όχι, δεν έχουν ξανάρθει αυτές οι γυναίκες εδώ πέρα. Και αν θέλεις να ξέρεις, νομίζω ότι το παραμυθάκι για τη Φλωρέτα δεν το φάγανε. Γιατί μόλις έφυγε, ίδρωσα να τις ξεφορτωθώ. Εγώ μαθαίνω μέχρι και ποιοι γουγλάρουν το όνομά μου και δεν μ' αρέσει καθόλου. Θράβκο. Εγώ της είπα να παραιτηθεί από τη Σόφο, της είπα να τα αφήσει όλα πίσω της, αλλά αυτή δεν μ' άκουσε. Πότε μου παίρνω τη Σίλβια και ερχόμαστε από εκεί, δεν πρέπει να το περάσεις όλο αυτό μόνος σου. Μιμή, δεν το χωράει ο νους μου αυτό που συμβαίνει. Θέλεις να το βγάλεις από μέσα σου, να μου εξηγήσεις και εμένα τι έχει συμβεί, να ξέρω. Ο Μίμης ήρθε και ζήτησε δουλειά. Μήπως να γίνεις εσύ προσωρινά πρόεδρος και να αναλάβεις τα ημεία για να του δώσουμε κι αυτήν μια απάντηση. Πόσο γελία είσαι τέλος πάντων. Βρήκες την ώρα τώρα να ασχοληθείς με τα προεδρυλικιά. Λοιπόν, μέχρι να βρεθεί η Ρενάτα, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν ότι μια στιγμή στην άλλη. Προηγήθηκαν δύο διαρρήξεις και μια σφαίρα. Θυμάσαι ποια σφαίρα. Την αστυνομία την πήρατε. Όχι, λες φοβάται μην ζητώσουμε παραπάνω της απαγωγής. Είπε να περιμένουμε. Σδράβκο. Σδράβκο είπε. Τι είπες, Αντρέα μου? Ο Σδράβκο, αυτός θα την πήρε. Έρχονται οι αναμνήσεις μία-μία, την πατήσαμε. Έτσι και τώρα και το μήνυ της Φέης. Ωχ, θα την αχτούνε όλα στον αέρα. Άντε, Σδράβκο, πάτω! Να δοκιμάσεις να φωνάξεις, θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις. Κατάλαβες? Να είναι καλά οι πρόσκοποι που μας έδωσαν δωρεάν το χώρο για να στεγάσουμε το συσίδιο μας. Σου λέω ότι θα ποτίκει. Θα μείνεις εδώ μέχρι να δούμε τι γίνεται με τους ηλίθιους από δίπλα. Μουτσέτα, για βάρετε το ιατρικό πράτο μου σίτι. Κι άλλο πιπέρι ρε, Αντρέα. Σιγά, σε λίγο θα βγάζεις φλόγες από τα ρουθούνια. Α, εμένα μου αρέσουνε καυτέρα. Γι' αυτό μου αρέσεις και εσύ, Εμιλία μου, γιατί είσαι φωτιά και λάβδα. Πού να πέσει η γη που πάνω του και εγώ που πάνω θκιόν του. Ναι. Βρε, περνά ακόμα η μπογιά μου. Περνά μια χαρά. Τουλάχιστον σε θέλει ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επανέλθει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά αν το πιπέρι του ξυπνά τη μνήμη, πάει, χαθήκαμε, σου το λέω. Τότε να του κόψουμε τα καυτέρα. Να μην επανέλθει η μνήμη του. Ποτέ. Το σκέφτηκα κι εγώ. Ωραία. Δεν πρέπει να θυμηθεί τη Φέη με τίποτα. Όχι. Αλλά πρέπει να θυμηθεί το Σδράβκο. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τη Ρενάτα. Αντρέα μου, δεν βάζεις ακόμα λίγο πιπέρι καγιέν? Μ' αφήνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Και τώρα που τα λέμε έτσι ωραία ωραία, για πες μου, ποιος είναι αυτός ο Σδράβκο? Τι είπε τώρα? Με βερσέ. Αυτό ήταν. Έχασε επαφή πάλι. Είπε μια κακιά λέξη. Όχι, 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 όχι. Δεν είπε κακιά λέξη. Είπε Σδράβκο. Αν το ξέρεις αυτό το Σδράβκο, το ξέρεις? Δεν το ξέρει. Δε μου λες, Αντρέα. Ναι. Φάει μια κουταλιά. Τρώ. Τώρα που έφεγες μια κουταλιά από την καυτερή τη σούπα σου, μήπως σου λέει τίποτα το όνομα? Φέη. Α, γεια.
Γιατί μου τη θυμήσατε την κακούργα στρίγκλα, τώρα μου κόπηκε η όρεξη. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Χάλασε πάλι. Εντάξει, την γλιτώσαμε. Ναι. Δεν θυμάται τίποτα ακόμα για τη Φέη. Πάντως πρέπει να τελειώνουμε με το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών. Γραφτούν στο όνομά σου. Μετά, ας βάλει όσο πιπέρι θέλει. Ναι. Παντού πιπέρι. Και στις πάστες πιπέρι παντού. Να βάλω λίγο και σε εσάς. Όχι. Καλά, βάλω σε μένα. Σου λέω ότι είναι ποντίκι. Λοιπόν, άσε τα ποντίκια και εσύ χωστά δικά σου τα μανίκια, να δω τα δικά σου τα ποντίκια. Ρε, πρέπει να φτιάξουμε το χώρο εδώ πέρα, να είναι όλα στη θέση τους για το αυριανό συσίδιο. Σίλβια, φοβάμαι. Κάτι άσχημο μου μυρίζει εδώ. Και εμένα κάτι άσχημο μου μυρίζει. Απλά δεν ξέρω αν είναι η κλεισούρα από το χώρο ή η τρομάρα σου. Σίλβια, κάτι κακό παίζεται εδώ πέρα γύρω. Κάτι μοχθηρό. Μοχθηρό δεν ξέρω αν παίζει. Εγώ πάντως μπροστά μου βλέπω ένα λουφαδόρο που προσπαθεί να αποφύγει την εθελοντική εργασία. Εθελοντική εργασία? Τι εθελοντικά θα τα κάνω όλα αυτά? Εντελώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που προσφέρεις, σύντροφε. Λοιπόν, τελικά θα σε βοηθήσω να βάλουμε τα τραπέζια το ένα δίπλα στο άλλο, να φτιάξουμε ένα μπουφέ. Άντε, τελείωνε εδώ. Έλα! Παναγιά μου! Τι είναι αυτή πάλι! Εσύ μην είσαι τελείως σχέστης. Έλα εδώ πέρα, δούλευε μαζί μου. Γεια σας, γειτόνι. Ομιλητικότατη πάντως, ε. Μπορεί να μην ξέρουν ελληνικά τα παιδιά. Να είναι πρόσφυγες. Γι' αυτό κάνουμε το συσίδιο. Η Σίλβια είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Κι όμως είναι η Σίλβια. Αν νομίζεις ότι θα σε σώσει όποιος είναι από δίπλα, γελιέσαι. Όλοι την πάρτι το σκητάνε. Δεν θα σε βοηθήσει μια τρελή που τσιρίζει. Κασκάρετε. Τύχο. Κέμα. Έλα. Βοήθεια! Βοήθεια! Το άκουσες? Κάποιος ζητάει βοήθεια. Εγώ ζητάω βοήθεια από σένα, αλλά εσύ βρίσκεις όλο δικαιολογίες. Ρε εσύ, δεν γίνεται να σε μάνα μου τόσο χέστης. Δεν είμαι χέστης, προνοητικός είμαι. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με την τρομάρα? Δεν έχεις ακούσει που λένε ο φόβος φυλάει τα έρμα? Εσύ είσαι το έρμο. Παναγιά μου! Ένας αστροναύτης. Κυρία Σίλβια Σοφοκλέους. Μάλιστα, ίδια. Έφερε τα δείγματα για το συσίτιο. Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δοκιμάσουμε και θα επιλέξουμε. Θα ειδοποιήσω εγώ τον υπεύθυνο. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Μη μου πεις τώρα ότι έχεις και αστροναυτοφοβία. Σίλβια, νιώθω μια απειλή. Το ραντάρ του κινδύνου μου δεν πέφτει ποτέ έξω. Εγώ τι κάνω, δεν μένω άλλο εδώ. Ε, και ποιος θα δοκιμάσετε τα φαγητά? Πρέπει να επιλέξουμε μάνα μου για το συσίδιο. Σίλβια, πάμε να φύγουμε. Εγώ, Ζαχαρία, είμαι καπετάνισσα. Ο καπετάνιος εγκαταλείπει το πλοίο του τελευταίος. Εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εντάξει, Σίλβια. Θα κάνω αυτό που πρέπει. Μπράβο, Ζαχαρία. Φεύγω, άντε, γεια. Λοιπόν, παιδιά, οργανώνω ένα συσίτιο για τους απόρους της περιοχής και δεν μπορώ να αποφασίσω για το μενού. Όμως, εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι έχετε έμπειρον ουρανίσκο. Κόσο ευχαριστώ. Πείτε με. Ντά. Μάνα μου, καλά το κατάλαβα. Εμπρόσφυγες. Παιδιά,
Δεν ξέρετε πόσο κουράγιο μου δίνετε. Δεν το πιστεύω. Πώς την πάτησα έτσι με το στράβκο. Με το να κατηγορείς τον εαυτό σου δεν κερδίζεις κάτι. Μα το Θεό, αν τον είχα εδώ μπροστά μου. Ναι, θα του φτιάχνες ένα ελληνικό με δύο φουσκαλίτσες. Άσε τους τσαμπουκάδες, ωραία χιλιακοί, δεν περνάνε. Και τι θες να κάνω, ρε Σουβά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το μόνο που λέω είναι ότι αυτή η παλίκαρη είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα τους γυρίσει η ματούκλα. Ωραία, και τι μας λες τώρα δηλαδή, να την αφήσουμε την Ελλάδα εχμάλωτη για όσο γουστάρει ο άλλος, αυτό μας λες. Δεν λέω αυτό, ρε έξυπνε. Απλά λέω ότι πρέπει να παίξουμε οργανωμένη παλίτσα. Μην κάνουμε τσαπατσουλιές τώρα. Το mail το στείλες. Έχεις δίκιο. Το mail το ξέχασα. Ίσως είναι και ο πιο ασφαλής τρόπος να επικοινωνήσω μαζί του. Πού είσαι, πρόεδρε. Γράφτα ωραία, γλυκά, με καλούς τρόπους, ξέρεις, αυτά που έμαθες στα κολέγια. Θα το γλύψω εννοείς. Πατόκορφο. Ξέρεις εσύ. Ευκολάκι. Έλα ρε πλάκα κάνω. Τελείωνε. Γράφε. Το φοβάσαι και εσύ ρε Ζούβα. Εμένα αυτό με ανησυχεί πιο πολύ. Αχ Βλασάκο μου. Σε αυτή την πιάτσα υπάρχουν τρεις κατηγορίες κακοποιών. Αυτοί που το κάνουν για να πλουτίσουν, αυτοί που το κάνουν για να ζήσουν και αυτοί που το κάνουν για το κέφι τους. Ο δικός μας σε ποια κατηγορία είναι? Στην τρίτη Βλασάκο μου. Στη χειρότερη. Εντάξει, το έγραψα. Λοιπόν, του λέω ότι το ψάχνω στο κινητό και δεν το βρίσκω, ότι πρέπει να συναντηθούμε επιγόντως και ότι ξέρω πως είναι στην Αθήνα. Όπα λίγο για μπάστα, και θα σου πει που το ξέρεις εσύ. Θα του στείλω απόσπασμα από το βίντεο που το δείχνει στον τόπο που σκοτώθηκε ο Μπούκουρας. Τι λες αγοράκι μου, την παλεύεις, θα του στείλεις ενοχοποιητικά στοιχεία. Πω, το Παναγία ρε Αχιλιά, είναι δυνατό τώρα. Αν εκνευριστεί θα την πληρώσει η Ρενάτα. Και μετά θα πάρουμε κι εμείς η ρούλα. Το πιστεύω. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως, ρε παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έλα, πιέστο. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Πιέστο, σε χαλαρώσει. Μιμία, πήγαγαν την αδερφή μου. Δεν με χαλαρώνει τίποτα. Το καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι ζόρικη. Αλλά δεν βοηθάς και εσύ έτσι τον εαυτό σου. Ορίστε. Το να κλείνεις λίγο σε μια γωνία δεν σε βοηθάει. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ψυχανάλυση, αλλά είναι και αυτή σε bad timing. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Αν θέλεις να με βοηθήσεις κάπως, μάθε και πες μου σε τι φάση βρισκόμαστε. Άκουσες τίποτα από τους άλλους? Ο Βλάζης δεν με θέλει καν στα πόδια του, όπως καταλαβαίνεις δηλαδή με τα τελευταία που γίνανε. Ναι. Γιατί είναι και τα τελευταία που έγιναν. Πάντως, εάν χρειαστείς κάποιον να σε στηρίξει, αυτό είμαι εγώ. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Μην πει το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή είναι τα ψέματά σου. Ποια ψέματα? Ότι δήθεν νοιάζεσαι για μένα. Η Σμήνη πάντα νοιάζομαι για σένα και θα νοιάζομαι. Αν θέλεις να ξεσπάσεις σε κάποιον λοιπόν, αυτό είμαι εγώ. Μπα, κρασάκι βλέπω. Θα με κυράσει και εμένα λίγο. Βρε, δεν το πίνεις κι όλο. Τώρα βρήκα να παγάγουν τη Ρενάτα. Να μας κατσικωθεί εδώ πέρα αυτή η Σμήνη. Τώρα που ο Μημάκος ψάχνει δουλειά στη Σόφο. Άρα κάτι μια που με δέρνει. Δεν θα βρω ποτέ τον έρωτα. Άντε γεια μας. Πω, δεν μπορεί να ηρεμήσει με το τίποτα. Είναι λες και νιώθω ότι κάτι συμβαίνει. Τα μωρά τα διαστάνονται αυτά τα πράγματα. Μήπως θα την πάρω μια αγκαλιά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Δεν θέλω να σας ξενυχτάω και τους δύο. Βρεμίκα μου, τι είναι αυτά που λες? Με όλα αυτά που συμβαίνουν, ποιος μπορεί να κλείσει μάτι? Άσε που έτσι και μάθα Βλάση ότι φύγαμε και σε αφήσαμε μόνος, θα μας σκοτώσει. Δεν το χωράει το μυαλό μου όλο αυτό που έχει γίνει. Πάντως από τα λίγα που μου είπε ο Βλάσης, κατάλαβα ότι και σε αυτό έχει βάλει το χεράκι της Φέη. Ναι, πολύ φοβάμαι ότι και ο Αχιλλέας έχει μεγάλη ευθύνη. Ας μην βιαζόμαστε να αποδώσουμε ευθύνες. Σημασία έχει να βρεθεί η Ρενάτα. Το Ρενατάκι. Σαν παιδί μου την έχω εγώ τη μεγάλωσα. Δεν την ξεχωρίζω από τον Βλάση και τον Αχιλλέα. Και μόνο στη σκέψη ότι κάποιος. Λεωνίδα, σε παρακαλώ, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Σου αγάπη μου. Πάμε. Πάω μέσα, μήπως ηρεμήσει. Έλα, ψυχή μου. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κάθομαι εδώ με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένω να δω τι θα γίνει. Θα πάω στη Σόφο. Και θα μας αφήσεις μόνες? Λεωνίδα, δεν έχω μάθει να ζητάω προστασία. Αλλά μετά το περιστατικό με τις συντοπίτησές μου, έχω χάσει κάθε ίχνος ψυχραιμίας. Σε παρακαλώ, μείνε. Εντάξει. Αλλά μόλις περάσει αυτή η μπόρα, θα δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το θέμα της βεντέτας. Μακάρι. Όχι μακάρι, το λέω και το εννοώ. Θα πάμε μαζί στην Κρήτη και θα βάλουμε ένα τέλος.
Μην τυχόν και πατήσεις αποστολή. Ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Όχι ένα ακόμα λάθος όμως. Ο Σδράβκο πρέπει να μάθει ότι ξέρουμε γι' αυτόν, ίσως έτσι κάνει πίσω. Δεν θα κάνει αγόρι μου πίσω, ίσα-ίσα θα γίνει και πιο τουρμπο. Ρε Σιζούβα, έχει χτίσει ένα προφίλ υπεράνω πάσης υποψίας στη Βουλγαρία. Δεν το συμφέρει να το χαλάσει συνδέοντας το όνομά του με τη δολοφονία του Μπούκουρα. Αγόρι μου γλυκό, αυτό που λες δεν είναι επιχείρημα, είναι χειροβομβίδα και θα σκάσει στα χέρια μας. Καλά σου λέει, ρε. Αν πάρει να στριμώξει ένα τέτοιο λαμούγιο σαν κι αυτόν, μόνο θα τον εκνευρίσει, τίποτα άλλο δεν θα κάνει. Βέβαια, γιατί αν νιώσει αυτό ότι απειλείται, θα την δράσει. Και ποιο θα την πληρώσει πρώτο, η ψηλή. Βέβαια, Ρενάδα, θα κοιτάξει να την ξεφορτωθεί άμεσα. Εδώ ξεφορτώθηκε το Μπούκουρα, ρε, που το βάλαμε τον άνθρωπο να ψάξει και πήγε άκλαυτο στα θυμαράκια. Θε να τη στείλει να του κάνει παρέα. Κόφτε το, να πάρει, κόφτε το. Θα το κόψουμε άμα σταματήσει στα αυτογκόλ. Άρα μου λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Έχει το πάνω χέρι, ρε αγόρι μου, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία! Κι αν κάνει τη Ρενάτα ακριβώς ό,τι έκανε και στον Μπούκουρα. Δεν σου το λέει κανένας, ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω. Τζόγος είναι, ρίσκο, τι να κάνουμε τώρα. Άρα ρισκάρουμε τη ζωή της Ρενάτας έτσι κι αλλιώς. Αυτό μου λες. Άντε πάλι με την πρόσληψη του Μίμη. Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα. Αλλά εγώ στη θέση σου θα έκανα πρόσληψη στο Μίμη χθες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καίγεσαι για το Μίμη ξαφνικά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν καίγεσαι. Ορίστε. Να ρε παιδί μου, παρατήρησα ότι ο Μίμης με την Ισμήνη είναι στα μαχαίρια. Άρα κάτι μπορεί να έχει γίνει με τη Μίκα. Γιατί λοιπόν να μην τον έχουμε εδώ πέρα στα πόδια μας, να μάθουμε κιόλας τι γίνεται. Μάλιστα. Και πού βρίσκεται τώρα το κοριτσάκι Ισμήνη? Όχι και κοριτσάκι, ολόκληρη μουλάρα. Βγήκε έξω να πάρει η αέρα. Δεν της άρεσε ο αέρας που έχουμε εδώ πέρα μέσα. Σύρμο, ο Μίμης. Τετάνια μου, σε παρακαλώ, πήγαινε να μου φέρεις ένα καφεδάκι γιατί θα είναι πολύ δύσκολη βραδιά. Εσύ, Μίμη μου, θέλεις ένα? Μπα, να βρε, θέλεις, θέλω μόνο. Αμήν, όλοι αυτό θέλουμε. Εσύ φαντάζομαι βρίσκεις εδώ για το κοριτσάκι Σμήνη. Έχει σημασία για ποιον είμαι εδώ? Όχι, βρε παιδί μου, απλώς ένα πουλάκι μου είπε πως τελευταία δεν τα πάτε καλά μεταξύ σας. Από πότε, ρε Φέη, εσύ ενδιαφέρεσαι τα αισθηματικά μου? Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι ενδιαφέρομαι για τα αισθηματικά σου. Απλώς στενοχωριέμαι όταν βλέπω νέα και όμορφα ζευγάρια να μην τα καταφέρνουν. Κοίτα, καλύτερα το βλάσεις που δεν θέλουν να σε βλέπει και άσε με εμένα. Οκ. Δίκαιο χτύπημα. Απλώς σημασία έχει προσπάθεια. Κι εγώ συνεχίζω να προσπαθώ, ενώ εσύ. Εγώ τι? Ξέρω, λέω, μήπως έφαγες τα μούτρα σου με τη Μίμικα και ξαναγύρισες στην πιτσιρίκα να σου βάλει ιόδιο στις πληγές. Μήπως θα θέλεις λοιπόν να πιάσω εγώ τη Μίμικα για να σου αφήσω ελεύθερο το τοπίο με το Βλάση? Αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Ή μήπως θέλεις να το πούμε συμμαχία? Ναι, τη σταματώ εδώ καλύτερα την κουβέντα. Και πες αυτά τα πουλάκια να μην σου λένε ότι θέλουν. Μην ταΐζεις λιγμένο καναβούρι. Συγγνώμη, τι έπαθα ξαφνικά, τι μου ήρθε? Έλα, έλα, ξεκουράσου τώρα, έλα, ξεκουράσου. Και αύριο μέρα είναι. Να, αύριο μέρα είναι, αλλά... Ρε παιδί μου, να χάσω την υφική παστάθα τώρα. Έλα, έλα, μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά. Κοιμήσου, αγόρι μου, κοιμήσου. Δεν ξέρω, μήπως με μάτιασε ο Δαμιανός? Όχι, όχι, κοιμήσου εσύ, κοιμήσου. Άκουμε που σου λέω, κλείσε τα ματάκια σου, κλείστε. Το κλείνω, αλλά ο αδερφός σου, με συγχωρείς που το λέω έτσι, έχει ένα μάτι. Τον κοιτάζει τον πλάτανο τον Ιωνόβιο, μαραίνει το πλάτανο, έτσι, να το ξέρεις. Το υπνοτικό έκαμε τη δουλειά του. Ο Σδράβκο. Τι τον θυμήθηκες τώρα? Βέβαια, τον θυμήθηκα. Ο Σδράβκο ξέρει πολλά πολυτελέστατα ξενοδοχεία στη Βουλγαρία. Θα τον ειδοποιήσω, όχι τώρα, δεν μπορώ τώρα. Να μας κλείσει μια νηφική σουίτα να κάνουμε μήνα του μέλητο στη Βουλγαρία. Αχ, τι ωραία ιδέα! Να σου πω, έχεις το τηλέφωνο του? Το τηλέφωνο του το έχεις? Το έχω, παιδί μου, εδώ στο κινητό το έχω. Τι το βρήκες? Τι χαρά είναι αυτή. Όχι, μου ήρθε μήνυμα από τη Φάρμα. Μπορώ να φυτεύω μαρούλια πια. Τι Φάρμα, τι μαρούλια? Τη Φάρμα, το παιχνίδι, παιδί μου. Ξέρεις πώς το περίμενα αυτό, την άδεια να μπορώ να φυτεύω μαρούλια. Έλα τώρα, ρε Πικυπόκο, και ο μήνας του μέλητος μας, πάρτωνε αυτόν τον τύπο, πάρτωνε. Παιδί μου, ολόκληρο μήνα έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, τώρα πρέπει να φυτέψω μαρούλια. Ταΐσω τις κότες, μην ψοφολογήσουν. Μη με προκαλείς. Δεν μ' αρέσει να γίνομαι σκληρός με μια όμορφη γυναίκα σαν εσένα. Τι γίνεται δίπλα? Μια τρελή που μοιράζει φαγητά είναι. Μέση νυχτά. Ετοιμάζεις εσύ το για αύριο? Δοκιμάσαμε, δεν τρώγεται με τίποτα. Κάτι γκουρμέα οι βίες εκεί πέρα. Να φανταστείς, αφεντικό, ετοιμάζεις και πινακολάδα για τους άστεγους. Πινακολάδα?
Η Σίλβια είναι σίγουρα. Για φροντίστε να μην μας ξαναενοχλήσει η τρελή. Άντε βε, εισιάζε. Ζαχαρία, γύρισες. Ναι, μόλις σε άφηκανε. Πού να φορείς? Στην τουαλέτα, από το άγχος δεν τον έχει πιέσει γνωρία. Δεν είχαμε κανένα νέο από τη Ρενάτα, ε. Τόσο νωρίς γύρισες. Τάσε ρε φίλε, παραλίγο να μην γυρνούσα. Από του χάρου τα δόντια γλίτωσα. Τι νοείς καλέ από του χάρου τα δόντια? Και πού είναι η Σίλβια? Η Σίλβια μέτρεχε νυχτιάτικα σε μια αποθήκη με ποντίκια. Και περνούσα να παίξω κάτι τύπηρε, παιδιά. Μόνο σε θρίλερ τους βλέπεις. Και? Τι κέραβανα, τι έκανα? Τι λες ρε παιδί μου και την άφησες μόνη της? Είσαι με τα καλά σου ρε Ζαχαρία. Καλά σου λέει ρε, αντί να μείνεις μαζί της να την προστατεύσεις, εσύ το βάλες στα πόδια. Τι να κάνω ρε παιδιά, η τύπη ήταν πολύ τρομακτική. Τι μπορεί, τι, ό,τι και να σου πω, τώρα θα είναι λίγο. Εγώ ένα έχω να σου πω, έτσι και μάθει ο Ζούβας. Ότι παράτησες μόνη της τη Σίλβια, βρες χαράβι να φύγεις. Τώρα έχουμε τη Ρανάτα να αγνοείται, να πάθει και τίποτα η Σίλβια, να σου πω εγώ. Να τρέχουμε. Μάνα μου, εφανταούλα. Άρεσε του αλόγω το φαΐ. Θέλω να δοκιμάσω. Για το σεβίτσε, κάνε μία το πατέ! Φοβέθη με την πείνα μας! Να το σηκώσω! Το νου σου! Αν καταλάβουν τίποτα, δεν βάψες! Ντά, ναι! Έλα, Βανούλα μου! Έλα, πού είσαι, όλα καλά? Όλα καλά, όλα ανθυρά! Τι ήταν αυτό? Τίποτα, τίποτα, Βανούλα μου, κάτι ρακούν. Φώναξα ένα συνεργείο καθαρισμού. Καλέ, πλάκα κάνω, πλάκα. Έρχομαι αμέσως σε λίγο. Στη θέση σου δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος αν θα φύγω ζωντανός από εδώ μέσα. Οι δυσκολίες του εθελοντισμού. Εντάξει, Νιλή. Ορίστε, μια χαρά είναι. Για μένα όμως κανένας δεν νοιάστηκε. Να με δάγκανε το ποντίκι και να είχα τράβαλα μετά. Πάω να δω που είναι η Ισμήνη το σύνορα. Θα έρθω μαζί σου. Κανείς δεν πρέπει να τα περνάει μόνος του αυτά. Έλβλας μου. Είναι πάρα πολύ ανήσυχη. Δεν μπορεί να κοιμηθεί με τίποτα. Πώς είναι η κατάσταση εκεί? Ο Αχιλλέας πάει να τρελαθεί από τις ενοχές. Αυτός ο Ζντράβκο που είναι πίσω από την απαγωγή, από ό,τι φαίνεται είναι συνεργάτης του. Λογικό τότε να έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Πες του όμως ότι οι ενοχές δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή. Παίρνει από λόγια νομίζεις. Είναι έτοιμος για όλα. Ό,τι νέο έχεις να με πάρεις να μου πεις, εντάξει. Δεν το βλέπω να κοιμόμαστε σήμερα. Είναι εδώ και η Φλωρέτα με τον Λεωνίδα. Α, μπράβο. Μικά, να προσέχεις, ε. Εγώ τι να προσέχω? Όλο αυτό με τη Ρενάτα με έκανε να καταλάβω πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει το κακό. Έτσι και πάθεις κάτι εσύ ή το μωρό, θα τρελαθώ, στο λέω. Μην ανησυχείς, Βλάση μου. Μια χαρά θα είμαστε εμείς. Όσο βέβαια δεν βάζεις το χεράκι της η Φέη, γιατί νομίζω ότι ακόμα και σε αυτό μέσα είναι. Σε όλα μέσα είναι, δυστυχώς. Τη στάπα από την καλή όμως. Ναι, και ίδρωσε τα αυτή της. Λάση, η αλήθεια είναι ότι όσο είναι τριγύρω μας οι Φέοι, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς. Μικά, εγώ δεν θα αφήσω κανένα να σας πειράξει. Στορκίζομαι. Ένα τέτοιο όρκο έδωσε και ο Αχιλλέας στη Ρενάτα. Έτσι δεν είναι? Λάση, συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε πικράνω. Να μου φιλήσει τη μικρή. Όσο πάει και θυμάται περισσότερα. Ναι, πρέπει να βιαστούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Νομίζω ότι το όνομα αυτού του Ζντράβκο δεν το γυρίζει η γλώσσα μου, παιδί μου. Του έχει βάλει μπροστά ένα κομμάτι του μυαλού του. Ναι, ο συμβολιογράφος μου είπε ότι χρειάζεται τουλάχιστον 2 μέρες για να μετατρέψει τις μετοχές σε ονομαστικές. Ναι, καλά, δεν νομίζω να έχουμε 2 μέρες. Τι θέλεις να κάνω? Πρέπει οπωσδήποτε να του αποσπάσουμε όσο πιο πολλές πληροφορίες μπορούμε μέχρι να ανακάμψει. Ο Αχιλλέας τι σου είπε? Ο Αχιλλέας παίρνει τηλέφωνο αυτόν τον Ζντράβκο και το τηλέφωνο λέει δεν υπάρχει πια. Ο Ανδρέας έχει στο κινητό του τον αριθμό αυτού του τύπου. Μήπως αυτό λειτουργεί? Ωραία, να το πάρουμε από το κινητό του το τηλέφωνο, να το δώσουμε στον Αχιλλέα, να τον πάρει τηλέφωνο, μήπως και βγάλουμε κάποιαν άκρη. Ο Ανδρέας έχει κολλήσει στο κινητό με έναν παιχνίδι με μια φάρμα, κάτι μαρούλια, κάτι κότες. Ναι, κατάλαβα. Δεν του το παίρνεις που το χέρι με τίποτα. Ναι, είμαι σίγουρος ότι και αυτό κόλπον της Φέης είναι. Τι θα κάνουμε? Να περιμένουμε να ξεραθεί να του το πάρουμε. Περίμενε. Thank you.
Ηρέμησε, μικρούλα. Ναι, θα την κοίμησε μήκα μάλλον. Το μωράκι μου είναι πολύ καλό παιδάκι. Όσο σκέφτομαι τι σου στέρισα και σένα αυτή η βεντέτα. Λονίδα, από ό,τι έχω καταλάβει, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Ναι. Εσύ δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα τώρα. Είμαι εγώ πλάι σου. Α, ξέχασα να σου πω τώρα με τη φασαρία. Μου είπε ο Θοδωράς ότι δεν τις έχεις ξαναδεί τη συντοπίτησά σου. Και? Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι από την περιοχή. Δηλαδή τυχαία βρέθηκαν εκεί πέρα. Δεν θα τις ξαναδούμε. Ναι. Και αν δεν είναι αυτό καθόλου τυχαίο, αν έμαθαν ότι είμαι εκεί και ήρθαν να με δουν. Εντάξει, παρατραβηγμένο. Μπορεί. Αλλά με τόσα που έχουν δει τα μάτια μου, έχω μάθει το παρατραβηγμένο, το βάζω πρώτο-πρώτο στη λίστα με τα πιθανά. Ας, να ανοίξω εγώ. Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σας, ρε παιδιά. Τι έγινε, μου είπε ο Μίμης αυτό με τη Ρενάτα και τρελάθηκα. Δεν πειράζει να κάτσω, ε. Τώρα που έκανας ρωτάς. Έτσι κι αλλιώς το σπίτι της Μίκας είναι. Ακόμα θα κρατάς μούτρα στο Θοδωρή. Άστονε, μωρέ Φλωρέτα, δεν ξέρεις τι στριμάδι είναι. Όχι, ρε Θοδωρά, όχι. Τώρα εδώ πέρα προέχει Ρενάτα, δεν είναι ώρα για τσακωμούς και γκρίνιες. Ωραία, λοιπόν. Τι λέτε για μια ανακοχή λόγω της ημέρας? Εγώ συμφωνώ. Έλα, να είναι καλά η τρελή. Φάει. Δεν θέλω. Άσε τα μούτρα και φάε. Δεν ξέρω πότε θα με ξαναδείς τα καλά μου. Ε? Έλα, ευγενική χορηγή από την τρελή. Τι τις έκανες? Νοιάζεσαι για την παλαβιάρα? Με νοιάζει που νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κακό σε όποια γυναίκα θέλεις. Εσύ γιατί κόβεσαι? Την ξέρεις τη μαδάμ, ε? Όχι βέβαια, από πού? Έλα τότε. Έλα. Τρώγε. Δεν θέλω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, πες τι θες από μένα. Από την ώρα που σε είδα, πρώτα απ' όλα θέλω εσένα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο λούδι στη Σόφο. Δεν θες εμένα, για άλλο λόγο με έφερες εδώ. Πες μου. Ζόρικη. Όλο και πιο πολύ ανεβαίνεις στα μάτια μου. Οκ, θα σου πω. Θέλω να μου δώσεις όλα τα στοιχεία που έχεις για μένα και να μου πεις και ποιος άλλος τα ξέρει. Στοιχεία. Έτσι θα το παίξουμε τώρα το παιχνίδι. Δεν έχω κανένα στοιχείο, στορκίζομαι. Α, το φιλαράκι σου. Με ψάχνει. Μην τον πειράξεις. Αυτός δεν φταίει σε τίποτα. Αχ, θα βάλω τα κλάματα. Αυτά τα λαστόρι πάντα με συγκινούν. Μήπως σας να τον φέρω εδώ, ε? Μη σας κρατάω χώρια, κρίμα. Να τον αφήσεις έξω από αυτή την ιστορία. Α, και να ήθελα δεν μπορώ. Το αγόρι σου θέλει να βρεθούμε. Να του χαλάσει το χατήρι. Μπα, πώς είσαι εσύ εδώ τέτοια ώρα? Ήθελες να δείξεις ότι έπιασε ο πόνος δηλαδή ξαφνικά για την πρώην κολλητή σου? Δεν έχω να δείξω τίποτα και σε κανέναν. Μάλιστα. Η κλασική ψυχοπονιάρα Φέη, η οποία ανησυχεί πάρα πολύ για την πρώην κολλητή, την οποία κάρφωσε πισόπλατα. Ωραία, εγώ μπορεί να μην είμαι καλή στις φιλίες. Εσύ όμως, πώς θα πας? Δεν καταλαβαίνω που το πας, Φωτούλα. Λέω ότι εσύ, ρε παιδί μου, που ήσουν πάντα το καλό παιδί της γειτονιάς, πάρα πολύ καλός φίλος. Δεν σε είδα πριν και τόσο φιλικό με το παιδικό σου φίλο, το Μίμη. Τι έχει συμβεί, έχει πει κάτι ανάμεσά σας? Δεν ξέρω που το πας, αλλά το πας στραβά. Αυτή τη στιγμή προέχει Ρενάτα. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Ελπίζω μόνο να μην το λες για να αποφύγεις να μου απαντήσεις. Δεν θέλω να αποφύγω κάτι. Ωραία, λοιπόν, για πες μου. Τι έχει συμβεί με το Μίμη? Δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι τώρα. Για να αρπάζεσαι εσύ έτσι σημαίνει πως κάτι πολύ χοντρό έχει συμβεί. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις, Φωτούλα, με τα χοντρά που έχουν συμβεί και όλα αυτά που λες. Επειδή μου ανεβάζεται μόνο στο κεφάλι και δεν χρειάζομαι πλέον τον καφέ για να ξυπνήσω, θα σου πω ένα πράγμα και θα σοπάσω. Λοιπόν, με το Μίμη κατάλαβα ότι πλέον δεν κολλάμε. Όπως το κολλάμε κι εμείς. Κατάλαβες? Η Μιμίκα με το Μίμη. Μάλιστα, μπράβο της. Δεν τη στόχα. Το έχει λάβει. Γιατί δεν απαντάει, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ψύχρεμα, ρε, ψύχρεμα. Τι ψύχρεμα, ρε Μάκη. Κακό σας άκουσα και δεν έστειλα το βίντεο που τον ενοχοποιεί. Θα είχε πάρει μέχρι τώρα. Ναι, και εγώ θα είχα πάρει τα βουνά, να πούμε. Αν δεν απαντήσει σύντομα,
Θα πάρω την αστυνομία. Κάτσε ρε πανάθεμά σε! Χαλάρωσε λίγο! Δεν είναι στημένος πάνω από μία οθόνη! Δώσε λίγο χρόνο! Πόσο χρόνο πια! Όσο χρειαστεί ρε πρόεδρε! Αυτός παίζει μπάλα τώρα, αυτός κάνει παιχνίδι. Τι να κάνουμε, μπορεί να θέλει να μας πάσει στα νεύρα. Μακή, θέλω να μου υποσχεθείς πως όταν καταφέρουμε και πάρουμε πίσω τη Ρενάτα, θα τον τιμωρήσουμε για ό,τι έκανε. Εγώ, στο υπόσχομαι. Κατσούρι, δεν παλεύεται με τίποτα. Το τερί κουμπάρε. Ο Στράφκο! Τι σου έλεγε ο παλιός, θα τον ακούς το ζούβα, χρόνο ήθελε. Τι λέει ρε. Λοιπόν, ήρθα στην Αθήνα για γυναικοδουλειές, θα είμαι εδώ και αύριο, εάν θέλεις να συναντηθούμε, είμαι στη διάθεσή σου. Τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά. Τι να γίνει, μας παίζει. Ωραία. Πού να του κλείσω ραντεβού. Πουθενά δεν θα του κλείσεις, πρόεδρε μου. Ας τον αυτό να αποφασίσει να αισθάνεται και ασφάλεια. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μισό λεπτό. Ωραία, το έστειλα. Και τώρα. Τώρα, Βλασάκο μου, περιμένουμε. Άντε πάλι αναμονή. Δεν παλεύετε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν παλεύετε. Όταν μιλάει ο Θοδωρής να τον ακούτε, αυτός ο Βούλγαρος φταίει για όλα. Ρε Θοδωρή, αυτό που είπες ακούγεται ρατσιστικό. Καλά σου λέει, Φλωρέντα. Κακοποιοί υπάρχουν παντού. Δεν είναι θέμα εθνικότητας. Όχι, ρε παιδιά, την έχει πατήσει από Βούλγαρο άνθρωπος. Ορίστε. Ο φίλος μου με καταλαβαίνει. Ναι, εμείς δεν σε καταλαβαίνουμε όμως. Τι εννοεί, Λεωνίδα. Εννοώ ότι ένας Βούλγαρος του έφαγε τη γυναίκα. Και από τότε που η γυναίκα του υπόπη πήγε να μείνει στη Βουλγαρία, είναι πήρκε μανία με τους γειτονές μας, τους Βούλγαρους, ο Θόδωρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το γυνάτι μου δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Ναι, είναι γυνάτι από προδοσία. Έτσι. Οπ. Ο Φώτης. Είχαμε κανένα νέο. Όχι, όχι. Του έστειλα εγώ ένα μήνυμα να του δώσω κουράγιο. Ότι άμα βρεθεί η Ρενάτα θα κάνουμε γκλέντι και μου απάντησε να με ευχαριστήσει. Μου αρέσει βρεθεί το κορίτσι μου και να είναι και καλά και θα κάνω και εγώ γκλέντι στο μαγαζί μου και θα είναι και όλα κερασμένα. Πάντως ρε παιδιά, δεν μπορούμε να καθόμαστε έτσι με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Ο Αχιλλέας ούτε που το συζητάει. Αν είναι στα χέρια του Στράβκο, κινδυνεύει η ζωή της. Ούτε εξαφάνιση μπορούμε να δηλώσουμε. Έτσι είναι. Είναι ενήλικη. Πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες τουλάχιστον. Με λίγα λόγια, είμαστε εγκλωβισμένοι. Συγγνώμη, άλλον έψαχνα. Ποιο είναι αλήθεια, γιατί από ό,τι ξέρω, ούτε ο Βλάσης ούτε οι Σμήνοι θέλουν να σε βλέπουν στα μάτια τους. Καλό βράδυ. Να σου πω, μήπως σκέφτηκες την πρόταση που σου έκανα. Φέη, δεν ανακατεύομαι στα παιχνίδια σου. Νομίζω και ο ιδίο ότι θα ωφεληθούμε πάρα πολύ από αυτή τη συμφωνία. Παρεμπιπτόντως, όταν ρώτησα το Βλάση για τη σχέση του με τη Νίκα, έγινε τούρμπο. Πιστεύω δηλαδή πως υπάρχουν πολλά συννεφάκια εκεί. Ή κάνω λάθος. Καλύτερα τρίτη να μην τα σκαλίζουν αυτά. Εσύ γι' αυτό είσαι εδώ. Εγώ ήρθα εδώ για δουλειά, γιατί έφυγα από το αναλογικό. Έφυγες γιατί προφανώς είχες δημιουργήσει κάποια προβληματάκια εκεί, σωστά. Σου είπα δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Μάλλον σε έδιωξαν για να μπορούν να συνεχίσουν ανενόχλητα να ζουν το βαρετό γάμο τους. Φέη, θα το πω για άλλη μια φορά. Με τη Μίκα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εκείνη δεν θέλει να κάνει κάτι. Οπότε, σε σβησμένα κάρβουνα, όσο και να φυσάς, φωτιά δεν βγαίνει. Πάντως, αν όντως ήρθες εδώ για να ζητήσεις δουλειά στη Σόφο, να ξέρεις πως έχεις προσληφθεί ήδη. Αλήθεια. Αλήθεια. Και αυτό θα το κάνω για να καταλάβεις πού πραγματικά είναι η θέση σου. Τι εννοείς. Εννοώ πως έφυγες από το εινολογικό για να εκτονωθεί η ένταση που υπήρχε εκεί. Και θα σε πάρω εγώ εδώ για να καταλάβεις πως ούτε εδώ είναι η θέση σου. Και πού είναι. Στο πλευρό της Μιμίκας. Είσαι καλύτερα. Έκανα μια βόλτα να πάρω μια ανάσα μπας και συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Έλα. Δεν μας επιτρέπετε να φρικάρουμε τώρα. Ναι ρε παιδιά, τώρα πρέπει να είμαστε δυνατοί και να στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια στη Ρενάτα. Η Λατάνη έχει φύγει, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι. Ναι καλέ, εγώ είμαι εδώ. Ό,τι χρειαστεί και η Σμήνη και οποιοςδήποτε, εγώ είμαι εδώ. Άνια σου, μη σε ανησυχεί. Φώτη μου, εσύ είσαι ο πιο τυχερός, έχεις το καλύτερο κορίτσι. Ναι. Η Βανούλα μου ξέρει να δείχνει ψυχραιμία στα δύσκολα. Σίλβια, τι έπαθες. Κομπάρα. Απόψε έμαθα κάτι που δεν περίμενα να μάθω. Τι έμαθες! Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν εκτιμούν καθόλου την φιλανθρωπία. Και όχι μόνο το έμαθα, μου το έδειξαν κιόλας. Εσύ γιατί κλαίεις? Χαλούμι μου, ματάκια μου, τι έπαθες, μυστιοπλοϊκό ήρθες? Ιστιοφόρο. Άμορη πλαχάρα. Ρε θα σου πω εγώ τι έπαθε. Αυτή μου ζήτησε ο Ζαχαρίας. Την παράτησε στο έλεος κάτι κακομοιό στοιχείο. Τι έκανε, λέει! Ναι! Ναι!
Κώστα, το κουέτ κάζα από το σώσιο. Καλησπέρα σας. Επίμονος ο φιλαράκος. Ήρθε η ώρα να πάρει την απάντησή του. Είχαμε κανένα νέο για τη Ρενάτα? Εσύ θα μου πεις. Εγώ τι να σου πω. Το τηλέφωνο του στο Γιάννο Βιάρχη. Συγγνώμη ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτόν τον τύπο? Η κυρία από εδώ, μαζί με τον Αντρέα, παγίδεψαν τη Ρενάτα με αυτό το Βούλγαρο. Συγγνώμη, θα στο ξαναπώ, δεν είχα καμία σχέση με όλο αυτό, ούτε ήθελα να συμβεί. Ο Αντρέας τον έβαλε στο παιχνίδι. Θέλω να μου πεις ακριβώς τι επαφές είχατε μαζί του, για να βρω μια άκρη. Δεν έχω ιδέα, ο Αντρέας τον πήρε τηλέφωνο. Να του πει τι! Ο Αντρέας κάνει πολύ συχνά καταμέτρηση της περιουσίας του. Όταν λοιπόν πήρε την πλειοψηφία τη Σόφο, έκανε ξανά καταμέτρηση και εκεί άρχισε να τα σκαλίζει. Και σκαλίζοντάς τα, έπεσε πάνω στις αγορές που είχαν γίνει για τις εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία και κατάλαβε τα πάρε εδώ που είσαι εσύ με τον Σδράβκο. Καλά, και φίλοι, πού κολλάει όλο αυτό? Εγώ γνώριζα τον Σδράβκο από παλιά. Αυτός με είχε φυγαδεύσει από την Ελλάδα τότε που ήμουν έγκυος. Θέλω να μου πεις το τηλέφωνο του τώρα, αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ τι θα δεν γίνει. Δεν το έχω, σου λέω! Αν πάθει το παραμικρό η Ρενάτα. Εσύ θα φταίς γι' αυτό. Τις αμαρτίες σου πληρώνει η Ρενάτα. Κανονικά εσύ θα πρέπει να σου στη θέση της. Mail από τον Σδράβκο. Θέλει να με συναντήσει τη Σόφο. Όπω ρε φιλενάδα, τι έπαθες. Και μου πες φοράγαν κουκούλες, ε. Κουκούλες, αλλά μπανάλ, χάλια. Δεν σε καταλαβαίνω, καλέ, άσε, δεν τα πέρασα εγώ. Άλλωστε και μείνει στον τόπο. Ας τα βαριέσαι αργά ή γρήγορα, όλοι στον τόπο θα μας αφήσει η κυρά σου με τα καμώματά της. Τι θέλεις πάλι, Μάκη, ε. Και σταμάτα να πηγαίνεις πέρα εδώ, μας έχεις ζαλίσει όλους. Γιατί δεν μ' άφησες εχθές να το κάνω το πίσω ξύλο? Αφού σου είπα, βρε Σιμάκη, ο Ζαχαρίας δεν φταίει σε τίποτε. Μόνο σε παρατήσει έτσι και να φύγει ο ξεφτύλας, ρε Χαλούμη, να πούμε. Και όχι τίποτα άλλο. Και εσύ φρικάρες και εμένα μου μείνει η ρετσινιά. Ποια ρετσινιά? Ρε να παρατήσουν τη γυναίκα του Μάκαρου, να πούμε έτσι, να τη φρικάρουνε. Δεν παίζει αυτό, ρε. Δεν θα τους αφήσω εγώ έτσι, να πούμε. Βάστα. Τι κάνεις τώρα, ποιον παίρνεις τηλέφωνο? Τον Μπουλούκο. Δεν θα τη βγάλει δηλαδή η μουχρίτσα. Θα πάμε μαζί σε αυτά τα καλόπαιδα που σε πείραξαν. Κι αν είναι μάγκες, θα κάνουν μαγκές σε μένα. Πάνω από το πτώμα μου. Ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε? Κλείστε το τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα. Δώστε μου το τηλέφωνο. Σταμάτα. Λοιπόν, Μάκη Ζούβα, για ποια με πέρασες, ε? Για καμιά γυναικούλα που βάζει τον άντρα της να καθαρίσει? Αγάπη μου, είχες άγιο και σώθηκες, το καταλαβαίνεις αυτό? Έτσι νομίζεις. Εγώ. Έκανα κοινωνικό πείραμα. Τι έκανες, λέει? Κάτσε ένα κουμπαραγιά, λέγε, τι θες να πεις? Όπως όλοι ξέρετε, εγώ έχω έναν πάρα πολύ ισχυρό χαρακτήρα, μια ισχυρή προσωπικότητα. Έτσι, έτσι, μας τα είπαν κι άλλοι. Εχθές ήρθες με την ψυχή στα πόδια από την τρομάρα σου νεϊού. Όλοι οι άλλοι να το πιστέψουν, Μάκη Ζούβα, όλοι. Αλλά και εσύ που με ξέρεις τόσο καλά. Βρε, άστι να μας πει ποιο είναι το κοινωνικό πείραμα. Λοιπόν, εγώ έβαλα στην άκρη τον ισχυρό μου χαρακτήρα, την ισχυρή μου προσωπικότητα και μπήκα στη θέση του θύματος για να καταλάβω έτσι την ψυχολογία του. Άτσε μας, ρε Χαλούμη, μας δουλεύεις, να πούμε. Ρε, άμα ήθελα εγώ αυτούς τους έκανα μπαούλα. Τους άφησα να νομίζουν ότι τους φοβήθηκα. Πρόσεξε, Μάκη Ζούβα. Μην τολμήσεις να ανακατευτείς. Πες της, ναι, να χάρεις. Τη βλέπω αποφασισμένη. Άστε μας, ρε Ασκαρίμπα, κι εσύ. Εγώ αυτό δεν θα τα αφήσω έτσι, τέλος. Έτσι και τολμήσεις να ανακατευτείς, θα γίνουμε μπίλιες εδώ πέρα μέσα. Μέριασε! Ναι, ρε. Άσε μας, ρε, καλκυτέα. Σιγά μας είσαι εγώ από τις φορές. Αντάξει, άμα είναι έτσι, όμως, δεν θα ανακατευτώ. Θεία μου. Α, ποιος, τι, τι έγινε? Ξύπνα, ξύπνα. Ευκαιρία τώρα που κοιμάται. Να του πάρουμε το κινητό. Ναι, να του το πάρω. Έλα, βοήθαμε και ζάβωσε η μέση μου, Δαμιάνη. Σήκω, 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 σήκω. Αχ, μαζί. Έλα εσύ,
Εσύ. Το τηλέφωνο, ρε. Καλημέρα, Αντρέα μου. Πώς είσαι? Πού βρίσκομαι? Γιατί είμαι εδώ μαζί σας? Αυτά έμαθα μόνο. Τι άλλο θες να σου πω? Πως ο Αχιλλέας σήμερα έχει ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Αλλά δεν έμαθες με ποιον? Όχι. Μισές δουλειές κάνεις, ρε Κατερίνα. Και στο κάτω-κάτω, από πού και ως πού αυτός κανονίζει ραντεβουδάκια εδώ πέρα στη Σόφο? Τι το πέρασε, τον καφενέ της γειτονιάς του? Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος? Ζδράφκο Στοιάνοφ. Πες τον Αχιλλέα Καλατζή ότι το ραντεβού του είναι εδώ. Ναι. Μάλιστα. Το πω. Ναι. Τι είναι, Λατανία? Ο κύριος Στοιάνοφ είναι εδώ. Να περάσει. Και η Παναγιά μαζί σου. Περάστε. Ευχαριστώ. Φίλε μου! Συντράβγω. Κάθισε. Έχουμε να μιλήσουμε. Για δουλειές? Και τι άλλο? Α, εγώ όταν έρχομαι στην Ελλάδα δεν μιλάω ποτέ για business. Έχετε τόσο όμορφες γυναίκες εδώ. Ορίστε. Δεν σου είπα ότι έρχομαι στην Αθήνα για κομμενοδουλειές? Λοιπόν, εδώ έχετε τις καλύτερες. Ψηλές, μελαχρινές, με μάτια μεγάλα. Και είναι και σκληρά καρύδια. Ως εδώ! Ξέρεις, ο Ζδράφκο, τι ζώδιο είναι? Της φωτιάς. Φρόντισε να σε βρούμε καμένη ζωντανή. Θα σε ενταλίσει και του βρες νέα. Ρασβράλε. Οκ. Δύσκολο να βρεις εξηγημένος άνθρωπο σήμερα. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Έλα, μωράκι μου. Καλημέρα, αγάπη μου. Πώς φαίνεται το πρωινό, Ανδρέα? Χάλια είναι. Η φρυγανιά είναι παπαριασμένη και υχρή. Για μολό ίδιος εγώ. Δεν με νοιάζει η ιστορία σου με αυτή τη Ρενάτα. Είσαι σίγουρος? Τότε με κουβάλισες τζάμπα? Ναι! Αχιλλέα, άνοιξε! Φλωρέτα, πού είσαι, Φλωρέτα? Αντρέα, έγινε κάτι. Μοιάζεσαι καθόλου για μένα? Πως όλα αυτά τα έχει κάνει επίτηδες η Ζούβενα? Δηλαδή, τι δηλαδή, ρε? Για να με τσεκάρει. Να δει, ρε παιδί μου, και καλά τώρα, ξέρεις, να με... Τι κάνεις, ρε? Γιατί ξύνεσαι, ψήρες έγινε. Δεν έχω εγώ την κόμενά σου. Μάλιστα. Δεν το παραδέχεσαι. Από ό,τι βλέπω, προτιμάς το δύσκολο δρόμο. Βοήθεια! Παιδιά, ακούσατε κάτι? Ναι, κανείς εδώ, ρε! Αγόρα, ρε μου εσύ!